Η Διεύθυνση Αστυνομία Χίου, όπως και η Γενική Αστυνομία, από το Σάββατο εφαρμόζει ένα καινούργιο επιχειρησιακό σχεδιασμό που υλοποιήθηκε βάσει των καινούργιων υγειονομικών πρωτοκόλων που ισχύουν από το Σάββατο. Έχουν αστυνομηθεί τα πράγματα. Είμαστε έτσι κι αλλιώς έξω στον δρόμο συνέχεια. Σάββατο, Κυριακή έχουν πραγματοποιηθεί γύρω στους 570 ελέγχους από τη Διεύθυνση Αστυνομία Χίου. 170 αφορούν επιχειρήσεις. Και θα συνεχιστεί, και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα με απόλυτη προσήλωση στο στόχο, ώστε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Η ελληνική αστυνομία έχει μπει μπροστά από την αρχή της πανδημίας και θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όπως χρειάζεται. Και αυτό, η δική μου παρένεση είναι όλοι οι πολίτες, επιχειρηματίες, αρχές, να τηρήσουμε υπεύθυνη στάση και να είμαστε προσιλωμένοι στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, ώστε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Η Χίος, αναλογικά με άλλα μέρη, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά τα κρούσματα και έχουμε μια μεγάλη ευθύνη να το κρατήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Κεβόπουλε, έχει ενισχυθεί και με άλλα στελέχη, θα έχουν και άλλα στελέχη από εκτός Χίου για τους ελέγχους? Όχι, είμαστε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου. Να δούμε τώρα λίγο το πρακτικό κομμάτι των ελέγχων, δηλαδή τα κλιμάκια τα οποία βγαίνουν, τι ακριβώς ελέγχουν στα καταστήματα? Καταρχήν βγάζουμε κλιμάκια όλο το 24ωρο, έχουμε κάνει ειδικά συνεργεία να καλύπτουμε όλο το 24ωρο. Ελέγχουμε την είσοδο σε αμυγούς χώρους μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει στους εσωτερικούς μεικτούς χώρους, εφόσον έχουν κάνει rapid test. Στο λιανεμπόριο ελέγχουμε την είσοδο μέσα στο κατάστημα με μάσκα, με χρήση μάσκα από τους εργαζόμενους, με rapid test. Και γενικότερα έχουμε την κοία μπροστά μας, την έχουμε εξειδικεύσει, την έχουμε αναλύσει στο προσωπικό, σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, από την λιανεμπόριο, από τα σούπερ μάρκετ, από άλλες δραστηριότητες, εστίαση, κυρίως την εστίαση. Άλλες δραστηριότητες, αθλητισμό, εκκλησίες, σχολεία, την έχουμε εξειδικεύσει και ενεργούμε βάσει τη ΣΚΙΑ. Έχουν διαπιστωθεί πλαστά πιστοποιητικά? Όχι, στοιχείο δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι. Τι εικόνα έχουμε από τις παραβάσεις τις οποίες έχετε καταγράψει? Έχουμε έτσι κάποια νούμερα από τις πρώτες μέρες? Στις πρώτες δύο μέρες έχουν βεβαιωθεί 11 παραβάσεις, κυρίως για μάσκες. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη σε μεγάλο βαθμό συμμόρφωση του κόσμου, των επιχειρηματιών και του κόσμου. Όπως είπε και ο κύριος Αξιέρχος, οι έλεγχοι δεν σταμάτησαν ποτέ, συνεχιζόντουσαν όλο το διάστημα της πανδημίας με συνεργεία που υπήρχαν συγκροτημένα όλο αυτό το διάστημα. Απλά τώρα με την εφαρμογή της νέας κοινής πολιτικής απόφασης έγινε πιο εντατική. Οι έλεγχοι πιο επιστάμενοι γίνονται από όλα αυτά τα συνεργεία με επικεφαλής αξιωματικό και με πολιτική περιβολή, δηλαδή να περιμένει ο κόσμος τον έλεγχο, έρχονται με την ταυτότητά τους, ελέγχουν τους πολίτες που κάθονται στα μαγαζιά και τους ίδιους τους καταστηματάρχες. Και θα γίνει και σε όλη τη Χίο. Σε συνεργασία με τα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα μας υποχωρήτων καταμήλων, τα συνεργεία αυτά έχουν αρμοδιότητα όλο το νησί. Οπότε μπορεί ξαφνικά στο πυργί στην πλατεία να δουν αστυνομικούς από τη Χίο να κάνουν έλεγχο στους καθήμενους. Να το γνωρίζουν αυτό. Και αυτό που είπε ο κ. Σταχίλος, τα μηνύματα είναι πολύ θετικά ως προς τη συμμόρφωση. Και από τους πολίτες ακούμε ότι δεν μπορούν να κάτσουν πουθενά χωρίς να τους ελέγξουν οι καταστηματάρχες, αλλά και το βλέπουμε και τα συνεργεία που γυρνάνε και βλέπουν τις αναφορές τους όταν τις βλέπουμε, ότι και με τους αστυνομικούς που μιλάνε, ότι όλοι δείχνουν συμμόρφωση και έχουν δεχτεί τα νέα μέτρα. Υπάρχει βέβαια μια δυσκολία κατανοητή στον κόσμο, στον καθένα, αλλά καταλαβαίνω, πιστεύω ότι είναι για το καλό, για να περιοριστεί, να τελειώνει αυτό το κακό με την πανδημία και να γυρίσουμε σε μια κανονικότητα πια. Αυτή η συμμόρφωση που παρατηρείται αυτές τις μέρες πρέπει να συνεχιστεί και για τις επόμενες. Να θυμίσουμε το μεγάλο ύψος των προστήμων,
που παρόλο που είναι, μπορεί να ακουστεί δύσκολο για νοσοκομείο, θα χρειαστεί να επιβληθεί. Είναι 5.000 ευρώ πρόστιμο στον καταστηματάρχη και 15 μέρες φράγηση στην επιχείρηση, που σημαίνει ένα μεγάλο δυσβάστακτο κόστος, ειδικά με τόσο καιρό πολλοί καταστήματα κλειστά να μην υπολειτουργούν με την καραντίνα. Αν δεν συμμορφωθούν και επιστωθούν παραβάτες, κάτι τέτοιο θα είναι πολύ μεγάλο χτύπημα για την επιχείρηση. Καλό είναι να αποφευθεί και από τον αστυνομικό να επιβάλλει, να έρθει σε θέση να επιβάλλει τον νόμο, που θα το κάνει όταν χρειαστεί, αλλά και κυρίως από τον καταστηματάρχη να μην υποστεί αυτή τη δυσάρεστη συνέπεια.